Αν διαβάσει κανείς το
βιβλίο του θα θαυμάσει από την εφευρετικότητα της αγάπης του. Όταν έπεσε στην περιοχή των Μήλων, φοβερός λοιπόν, οι άνθρωποι κρινούσαν, ο Άγιος με την προσευχή του κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. Βλέπετε, δεν είναι μόνο η εποχή μας που έχει κορονοϊκή κρίση, παλιότερα ήταν ακόμα χειρότερα. Ένα λοιπόν πλοίο που μετέφερε στάρι στην Κωνσταντινούπολη, έβλεπε κοντά στα Μήλα και είδε ο καπετάνιος τον ύπνο του τον Άγιο Νικόλαο να τον διατάσει να μην πάει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να έρθει στα Μήλα. Και έτσι από το πλοίο με το στάρι έφτασε στο λιμάνι και μοιράστηκε όλος ο Σύμπτος, όλο το στάρι στο λαό που πεινούσε και σώθηκε από την πείνα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το όνομά του. Νικόλαος είναι, σημαίνει νίκη του λαού. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν πραγματικά ο νικοποιός, αυτός που αγαπούσε τον λαό και στο πρόσωπό του βρήκα ένα νικητή οι άνθρωποι. Τι να μιλήσει κανένα για την κρυφή και την ελεημοσύνη, που υπήρχαν φτωχοί, που υπήρχαν ορφανά, που υπήρχαν χείρες και έτρεχε νύχτα από τους γέροντας με τα χρήματα μέσα σε φωλιά, με τους παπέλα και στην αυλή ή από το παράθυρο και δεν ήξερε κανείς που προέρχονται. Και όμως, κάποτε τον ανακάλυψα, δεν μπορεί να τον πλήξει. Ο Άγιος, όσο και να κρύβεται, ο Θεός τον φανενώνει. Και ένιωσαν πάλι στο πρόσωπό του τον αληθινό πατέρα. Άνθρωπος θυσίας, άνθρωπος προσφοράς. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, αυτό έχουμε την ανάγκη. Ανθρώπους αγάπης, προσφοράς, θυσίας. Μόνο έτσι θα επιβιώσει η κοινωνία μας. Όχι με τις αποφάσεις του νομισματικού ταμείου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Θα επιβιώσει η κοινωνία μας με έργα αγάπης από όλους μας. Και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τα έργα της αγάπης. Κανείς δεν είναι έξω από αυτά. Πόσο συγκινήθηκα την Κυριακή, όταν βρέθηκα για λίγο στα σπίτια που επλήγησαν από το φοβερό αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε η πόλη μας. Μου έλεγαν άνθρωποι του Δήμου και άλλοι που έτρεχαν να σώσουν μέσα στα νερά τους ανθρώπους που κινδύνευαν, έσωσαν ζωές, δεν το έπαιξαν τη ζωή, την ίδια ζωή, αλλά να σώσουν τους άλλους. Άνθρωποι που έβγαιναν και 30 και 40 ώρες ξάρρυκνοι για να βοηθεί τους ανθρώπους. Και όταν είδα μέσα στα σπίτια, μέσα στις λάσπες, ανθρώπους, συγγενείς και φίλους και γείτονες να βοηθούν αυτούς που είχαν πληγεί από τον καταπληκτισμό, πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκε η ψυχή μου. Μαζί με τον πόρο που δοκίμασα, ότι είναι ανθρώπους προσφοράς και θυσίας. Αυτό μας δίνει σ' όλη μας την ελπίδα και εύχομαι η μεγάλη μορφή του Αγίου Νικολάου, όχι μόνο τώρα στην ώρα της ανάγκης, αλλά και σε κάθε ανάγκη, σε κάθε περίπτωση, η μορφή του Αγίου Νικολάου να μας εμπνέει σε έργα αγάπης. Επίσης η ενορία έχει και το κημητρίο, καθώς και τον αίσθητο προβλητή Ηλία Άρκος, τον λόφο Ασπίδος. Τέλος, στα όρια της ενορίας μας, εδράζεται και το νοσοκομείο Άρκος, με τον αίσθητο των Αγίων Αργύρων, όπου και διακονούμε πνευματικά τους ανασθενείς βρισκόμενους ανθρώπους μας. Σεβασμιότατε, συγχαίροντας, σας καλωσορίζουμε και σας δηλώνουμε την ευπίθειά μας στις πνευματικές κατευθύνσεις που θα μας δείτε προς δόξα του Θεού και έμπαινο της Εκκλησίας. Προσευχόμεθα με τα λόγια του προφήτου Δαβίδ, επίπεσον Κύριε εις το πρόσωπο του Χριστούς, και σας παρακαλούμε να μην πάψετε να μνημονεύετε όλους εμάς τα πνευματικά σας παιδιά. Η αυθυρατία σας να είναι πολυετής, γεμάτη χαρές και πνευματικές επιτυχίες. Να μας ζήσετε άξιος! Άξιος! Μίλα, δεν σ' άκουσα.